θεωρία στην κυβέρνηση μέχρι 15 Μαΐου για να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, αλλιώς έρχονται κινητοποιήσεις. Αυτό αποκάλυψε ο Δήμαρχος Δήμου Μηνώα Παιδιάδας με φόντο τις παγωμένες διαδικασίες για την αποκατάσταση των κτηρίων, με τους δημότες να βρίσκονται όμοιροι της γραφειοκρατίας εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Θέσαμε ως όριο την 15η Μαΐου να έχουν ολοκληρωθεί οι αποφάσεις και από πλευράς κυβέρνησης και από πλευράς περιφέρειας, ούτως ώστε να έχουμε μια ουσιαστική προώθηση των θεμάτων. Η 15η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία, για μας είναι ευλογότατος χρόνος. Έχουν ήδη βγει οι αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο για τον προϋπολογισμό και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, να βγάλουν τις αποφάσεις να προχωρήσουμε. Οι τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις ώστε ο Δήμος, όπως λένε, να δικαιωθεί και αναμένεται να επιχειρήσουν συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, παρουσιάζοντάς του τα καυτά προβλήματα και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση εκατοντάδες σεισμόπληκτοι. Και θα επιδιώξουμε μία συνάντηση με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών. Να επισκεφθούμε τα Υπουργεία Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, να πάρουμε τις τελικές απαντήσεις και μαζί με αυτό να προετοιμάσουμε ως βουλευτές μία νομοθετική ρύθμιση, μία τροπολογία η οποία θα δίνει λύση. Στο μικροσκόπιο και τα σχολεία που έχουν λαβωθεί από το σεισμό, πρόκειται για 3 σχολεία, το Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, αλλά και το Δημοτικό Σχολείο στο Θραψανό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο για το τελευταίο διαδικασία προχωρά, έστω και με αργά βήματα, ενώ τα 2 σχολεία του Αρκαλοχωρίου βρίσκονται στον πάγο. Για τα 2 πρώτα, το Δημοτικό Αρκαλοχωρίου και το Γυμνάσιο, χρειάζονται νέα κτίρια και οι χρηματοδοτήσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και ταυτόχρονα για το διατηρηταίο Δημοτικό Σχολείο Θραψανού που ολοκληρώνεται η μελέτη μέχρι τον Ιούνιο, χρειάζεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί για να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Αρκαλοχωρίου αλλά και των Αρχανών Ασυρουσίων, διότι οι σεισμόπληκτοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να δούμε πώς θα επιληθούν. Θα έχουμε μια συνάντηση όλοι οι φορείς με τους συναρμόδιους υπουργούς και θεωρώ ότι μέσα από τη διεκδίκηση η οποία γίνεται από τους κατοίκους, από το Δήμο, από την Περιφέρεια, το Τεχνικό Επιμελητήριο, όλους μαζί να μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θα δικαιώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Με κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι παλιά σκοπής πολεοδομίας του 1980, όπως όλα και άλλες φορές έχω πει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και μάλιστα τα νούμερα είναι αμήλικτα. Το ότι έχουν κατατεθεί πέραν των 3.000 φακέλων αυτή τη στιγμή από συναδέλφους μηχανικούς και έχουν εκδοθεί, από ό,τι μάθαμε σήμερα, 105 άδειες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα τελειώσουμε ούτε σε 10 χρόνια. Στο χείλος του γκρεμού σπρώχνουν πολλούς σεισμόπληκτους και οι πληστηριασμοί, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται μέχρι 4 Απριλίου να βγουν στο σφυρί 10 κτίρια στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και 9 στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Μέχρι τις 4 του Απρίλιο έχουμε 19 πληστηριασμούς, 10 στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και 9 στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Τα 55 κατασκευτήρια που είχαμε δημοσιοποιήσει τέλη του Νοέμβρη έχουν μετασχηματιστεί σταδιακά σε πληστηριασμούς. Είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης μεγάλες. Την ίδια ώρα που είναι πάρα πολύ γρήγορες οι διαδικασίες εχώρησης της δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες, την ίδια ώρα για τις απλές διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες αυτές. Και κατά τη γνώμη μας δεν γίνεται τυχαία. Οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι που βρίσκονται στο περίμενε 2 και πλέον χρόνια ζητούν γενναίες αποφάσεις και παρεμβάσεις ώστε να μην μένουν πια σε κοντέινερ.